Λοιπόν, αυτά από τον Νταβίτ Καταλά και από την δημοσιογραφική διάσκεψη. Φιλόδοξος δήλωσε για την ομάδα του και θα παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα μετά την ολοκλήρωση της διακοπής. Coach, να ξεκινήσω από σας. Ποια ήταν η εικόνα την οποία αποκομίσατε από αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα, κατά διαστήματα ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας στην αρχή ήταν η ομάδα που πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και ήταν η ομάδα που επιζητούσε τον γκολ. Στη συνέχεια όμως η Σαλαμίνα ισορρόπησε και προς τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου θα έλεγα ότι η Σαλαμίνα είχε διαστήματα τα οποία ήταν καλύτερη και προηγήθηκε. Στο τέλος, μετά την ισοφάριση του Απόλλωνα, φάνηκαν τα σημάδια κούρασης της ομάδας του Απόλλωνα, γιατί ερχόταν από ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό. Είχε ανοίξει το παιχνίδι, πραγματικά είχε ανοίξει και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσαν και οι δύο ομάδες να σκοράρουν. Και θα έλεγα ότι το όλο παιχνίδι παίχτηκε στα τελευταία 7-8 λεπτά, εκεί που η Σαλαμίνα έχει μείνει με 10. Και πραγματικά βρήκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Απόλλωνας που μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρεις τους 3 βαθμούς. Γιατί εντάξει, μεγάλες ομάδες όταν χάνονται και τις ευκαιρίες σε μια έδρα η οποία είναι πολύ δυνατή έδρα, η Σαλαμίνα, και έχει δείξει φέτος ότι είναι μια ομάδα συμπαγίας, τότε δεν έχει τύχει να πάρει στους 3 βαθμούς όταν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Σωστά. Αυτά που δεν χάνονται, Πανίκο, θα πάμε αμέσως στον Σάβα. Όχι, δεν είναι έτοιμος. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος. Πανίκο, η άποψή σου για το δεύτερο ημίχρονο κυρίως, δεν ξέρω αν σε κάλυψε ο... Όχι, θα συμφωνήσω με τον coach. Να πω το εξής. Περιμέναμε ένα Απόλλωνας, ο οποίος όσο υπήρχαν δυνάμεις, θα υπήρχε ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Το προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, είχε καλές επιθέσεις, ήταν οργανωμένος, δεν βιαζόταν, παρότι είναι πίσω στο σκορ. Έχει κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Φεύγει στο ημίχρονο με το ισόπαλο 1-1. Στο δεύτερο μέρος προφανώς έχει επηρεάσει και η κούραση και το ότι δεν υπήρχαν σοβαρές λύσεις στον πάγκο στην επίθεση. Αυτό δημιουργούσε ένα θέμα στον Καταλά, δημιουργούσε ένα θέμα στον Απόλλωνα. Δεν υπάρχει ο παίκτης που ξέρει, που είναι περισσότερο άνετος στην αντίπαλη περιοχή. Μοιραία λοιπόν κυκλοφορεί στην μπάλα, ανοίγει το μάτς. Δεν είναι τόσο εύκολο για τον Απόλλωνα το να ανοίγει το μάτς και νομίζω ότι στο τέλος η Νέα Σαλαμίνα το έχει φέρει το μάτς στα μέτρα της και χάνει λίγο τον έλεγχο γιατί έχει μείνει με 10 παίκτες. Ναι. Είμαστε στα τελευταία λεπτά και είναι απολύτως φυσιολογικό. Κρατάμε και τη δήλωση ασφαλώς του Φανούριου Κωνσταντίνου για το VAR για να έχουμε ήσυχη την συνείδησή μας. Είπε ότι θα πρέπει να το εξετάσουν και να το έχουμε έτσι εμπεριστατωμένο αν πέρασε ή όχι την γραμμή. Coach, είναι τόσο δύσκολη η διαχείριση από την Ευρώπη στην Κύπρο των συνεχόμενων παιχνιδιών Ευρώπη-Κύπρο, Ευρώπη-Κύπρο? Εντάξει, νομίζω ότι... Ή απλά να σας βοηθήσω λίγο. Ή έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι οι απουσίες επηρέασαν περισσότερο? Εντάξει, αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχεις πει το τελευταίο, γιατί δεν νομίζω τώρα οι ομάδες δουλεύουν επαγγελματικά, υπάρχουν όλα τα facility για τους ποδοσφαιριστές, για να μπορούν να κάνουν μια πολύ σωστή προετοιμασία. Όλο το staff είναι επαγγελματίες. Το ποδόσφαιρο πήγε πάρα πολλά χρόνια μπροστά και το μόνο που μπορεί να επηρεάσει, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις τους ανθρώπους του Απόλλωνα, είναι οι αρκετές απουσίες. Γιατί όταν δεν έχεις ένα μεγάλο ρόστερ που το έχουν χτίσει οι άνθρωποι το καλοκαίρι για να μπορείς να είσαι και καλά στο εγχώριο πρωτάθλημα, να είσαι και καλά στην Ευρώπη, τότε υποχρεωτικά θα παίξουν κάποιοι ποδοσφαιριστές αρκετά λεπτά στα πόδια τους. Και κάπου εκεί μπορεί να σου φέρει την κούραση. Ο κ. Καταλά ήθελε να καλύψει τους παίκτες του. Δηλαδή, δεν ήθελε να βρει κάποια δικαιολογία. Είπε ότι δεν φταίει ούτε οι απουσίες, ούτε η κούραση, ούτε τίποτα για το σημερινό αποτέλεσμα. Μα δήλωσε και πολύ περήφανος για την παρουσία των παίκτων, ναι, του μετά το αποτέλεσμα της Πέμπτης. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί του. Ασφαλώς και επηρεάζει. Ασφαλώς και μετράει κούραση. Μπορεί όχι στον βαθμό που όλοι ίσως να υπολογίζουμε, γιατί ο κόσμος ξέρει παραπάνω πράγματα από όλους μας. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα απουσιών
Ναι, δεν είναι το ίδιο να σου λείπει τα τρία τέταρτα. Γραμμή. Λέω τα τρία τέταρτα γιατί ήταν ο Πίτας, ας πούμε. Okay. No, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να παίξεις σε τόσο δύσκολες έδρες όπως είναι το Αμοκωστός, χωρίς να έχεις τις εναλλακτικές λύσεις. Απλώς δεν είναι. Νιώθει ένας προπονητής, γιατί μπαίνει σε αυτή τη λογική, είναι τόσο, ακούγεται τόσο άσχημο να πεις ότι ναι, ρε παιδί μου, μου έλειπαν παίκτες. Εντάξει, μα αν δεις τις δηλώσεις του, στην αρχή έχει πει ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες, γιατί έχουν δώσει πάρα πολλά που είναι σημαντικό, κάποιοι παίκτες που έχουν παίξει και στα δύο, αλλά η δεύτερη παράγραφος που έχει μιλήσει, άμα το δεις, λέει ότι ναι, με τον ερχομό των παιχτών μου, από όλων θα γίνει αυτός που φιλοδοξώ και ναι, η περισσότερη ναι, ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Άρα στο ένα και στο δεύτερο πήγαινε εκεί να καλύψει κάποια πράγματα. Τα οποία... Εγώ δεν το θεωρώ κακό, ας πούμε. Να πάμε στο Αμόχωστος και πάλι στην διάσκεψη του Σάβα Μπουρσαϊτίδη. Καλησπέρα. Να δώσω συγχαρητήρια στο συνάδελφο και στην ομάδα του Απόλλωνα για την πορεία της και την είσοδό της σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Επίσης, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας και στον κόσμο του Απόλλωνα, που δημιουργήσαν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Ειδικά όμως στους δικούς μας φιλάθλους, που είναι από τα πρώτα παιχνίδια, είναι κοντά μας και εντός και εκτός έδρας. Νιώθω πολύ χαρούμενος που τους έχω και ελπίζω να τους δω και στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, όταν παίζεις με τον πρωταθλητή, με μια ομάδα που είναι στο Europa League, ξέρεις ότι υπάρχει πολλή ποιότητα και πρέπει να πιάσεις μια πολύ καλή απόδοση. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε να ήμασταν. Σκοράραμε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Υποφέραμε από τον Απόλλωνα. Ουσιαστικά δεν απειλήσαμε ιδιαίτερα. Και πήγαμε στο ημίχρονο με αυτή την εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε με τα παιδιά ότι δεν υπάρχει γυρισμός από το να παίξουμε, να πιέσουμε, να ανέβουμε πιο ψηλά και ας χάσουμε. Το να κάθεσαι πίσω κάποια στιγμή θα δεχτείς τον γκολ, γιατί οι ομάδες σαν τον Απόλλωνα έχουν πολλή ποιότητα. Θεωρώ στο δεύτερο ημίχρονο ότι ήταν μια καλή εικόνα, ότι κρατήσαμε μπάλα, πιέσαμε ψηλά, είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες και στο τέλος της ημέρας πήραμε ένα βαθμό που μας αφήνει ικανοποιημένος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μένοντας και με 10 παίκτες. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στον κόσμο μας. Συνεχίζουμε, είναι μόνο ένας πόντος. Θέλουμε το Αμόχωστος να το κάνουμε μια πολύ μεγάλη και σκληρή έδρα. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά έχουμε πολύ, 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 πολύ ακόμα δρόμο μπροστά μας για να θριαμβολογούμε και να μιλάμε για κάποια διαφορετικά πράγματα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Εμείς συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Σάβα Μπουρσαϊτίδη. Συγχαρητήρια σε όλους, μοίρασε ο Σάβας. Προφανώς και είναι ευχαριστημένος για τον βαθμό που πήρε σήμερα. Έχει φτάσει στους 7, στους 4 αγώνες. Είναι μια καλή βαθμολογική συγκομιδή για τη Νέα Σαλαμίνα, άποψή μου. Ναι, εντάξει, σίγουρα πριν από το παιχνίδι, εάν έλεγαν ότι θα έπαιρνε ένα βαθμό από τον Απόλλωνα, όσο και αν η Σαλαμίνα έχει δείξει μέχρι τώρα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, σίγουρα είναι ευχαριστημένος και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Όπως το έχουμε πει και προηγουμένως, ήταν κάποια διαστήματα η Σαλαμίνα ήταν καλύτερη, πατούσε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και ίσως εκεί μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Όμως στο τέλος είναι σίγουρα ευχαριστημένη γιατί πήρε το βαθμό όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και με τους 10 παίκτες που αγωνιζόταν. Έστω για αυτά τα τελευταία 10 λεπτά, είδαμε την ευκαιρία που έχει χαθεί εκεί από τον Απόλλωνα που το έχουμε μπει και προηγουμένως. Νομίζω για την Σαλαμίνα είναι μια πολύ καλή συγκομιδή βαθμών και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι άσχημο για την ομάδα της Σαλαμίνας στο σημερινό. Να πάμε και σε ένα σύντομο σχόλιο, coach, για το ΑΕΛ Δόξα. Η ΑΕΛ η οποία δεν πατάει καλά, η ΑΕΛ η οποία άλλαξε προπονητή με τον Τσέντο Μυριανεύσκη, με τον Μαρκόφσκι, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και πρώην τεχνικό του Εθνικού Άχνας, να είναι ο βοηθός του. Φαίνεται ότι θα υπάρξει ανακοίνωση αύριο για την επιστροφή και του Σταυρινίδη στην πρώτη ομάδα. Περιμένουμε και την ανακοίνωση του Χάρη του Φαλάγια, γυμναστή στην ΑΕΛ. Αλλάζει ριζικά ολόκληρη η ΑΕΛ. Μία ΑΕΛ όμως η οποία ξεκίνησε με πάρα πολλά όνειρα. Μία ΑΕΛ όμως η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με έναν βαθμό.
Εντάξει, σίγουρα ένας προπονητής θα θέλει να πάρει το δικό του τους ανθρώπους, το δικό του το staff. Αυτό είναι φυσιολογικό και με τον κύριο Γιαννεύσκη. Από εκεί και πέρα, όπως το έχετε πει, έχουν, όπως φαίνεται εκεί από την αρχή της προετοιμασίας, έχουν γίνει αρκετά λάθη. Περιμένατε αυτή τη θέση της ΑΕΛ? Όχι, φυσικά δεν την περίμενα, αλλά τα λάθη όταν είσαι μια ομάδα, ο κάθε ένας κάνει τα δικά του λάθη, κάποιος περισσότερα, κάποιος λιγότερα. Γιατί αν μια ομάδα κερδίσει την έξω στην Ευρώπη ή το πρωτάθλημα, όλοι πήραν το πρωτάθλημα, όταν κάτι γίνει, πάει στραβά, δεν είναι μόνο ο προπονητής που έχει κάνει κάτι και πήγε στραβά. Σίγουρα τη μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εκεί, που έχτισαν την ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ένα οικοδόμημα, μια οικογένεια όπως είναι η ΑΕΛ ή κάθε ομάδα, ο κάθε ένας έχει κάνει κάποια λάθη και έφτασε η ομάδα εδώ που έφτασε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει χρόνος, υπάρχει τα παιχνίδια που την έχω δει, σε αρκετά παιχνίδια έχει παίξει ποδόσφαιρο. Φάνηκε σε αρκετά παιχνίδια, θα έλεγα, φάνηκε άτυχη, γιατί μπορούσε με τις ευκαιρίες που βρήκε η ομάδα Ισραήλ να πάρει κάποιους βαθμούς περισσότερους. Και με τη Δόξα και με το Παραλίμνη και θα έλεγα και με τον Ολυμπιακό στο τέλος. Από εκεί και πέρα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το πιο σημαντικό για την ομάδα της ΑΕΛ, διότι ούτε εμένα με χαροποιεί, η αλήθεια λέγεται, η θέση της ομάδας της ΑΕΛ, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα με οπαδούς οι οποίοι την αγαπούν, την λατρεύουν την ομάδα. Θεωρώ ότι στη συνέχεια γίνει μια σωστή δουλειά από όλους, ότι μπορεί να ανακάψει και μπορεί να πάρει τα πάνω της, που το ευχόμαστε να το πετύχει. Μπορεί να επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές. Εννοείς η αλλαγή του προπονητή. Ναι, ο προπονητής πάει εκεί, είναι εντελώς καινούργια η ομάδα. Για τον ποδοσφαιριστή που γνωρίζει τον προηγούμενο προπονητή, υπάρχει αυτή η αλλαγή συναισθηματικά, μετράει? Κοιτάξτε, τη σήμερα ημέρα οι ποδοσφαιριστές μπορεί... αν θυμάστε και εγώ τον καιρό που ήμουν στην ΑΕΛ, σε κάποια στιγμή που έχω φύγει, η ομάδα ήταν εκεί, αγωνιζόταν, έπαιζαν και θα έλεγα με μια αλλαγή προπονητή, δεν έχασαν τη δυναμική τους. Θεωρώ ότι είναι επαγγελματίες, αμείβονται για να κάνουν τη δουλειά τους στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, όποιος και να είναι ο προπονητής, ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του, είναι υπόχρεοι οι παίκτες της ΑΕΛ να ακολουθήσουν και να... γιατί στο τέλος της μέρας, εντάξει, τώρα την πλήρωσε ο Σίλας. Αύριο, αν δεν κάτι πάει στραβά, όλοι θα την πληρώσουν. Ναι. Όλοι λοιπόν, θα πληρώσουν μια αποτυχία. Θα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι το μοντέλο της ΑΕΛ αλλάζει. Φεύγει από τεχνικό διευθυντή. Ίσως να μην έχει τεχνικό διευθυντή στη συνέχεια της χρονιάς. Αν και από πέρσι ο Λουτσιάνο Μπεμπέ είχε αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι αλλάζει μοντέλο. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Έχει ανάψει η συζήτηση εδώ με τον Πανίκο του Κωνσταντίνου και τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Πάμε αμέσως να δούμε το Ανόρθωση Ακρίτας και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και αυτή την αναμέτρηση. Φιλοξενούμενοι Ποκάν, κάθε τι πάσα, μένει κάτω Σιμεούλα το τελείωμα, έξω. Ήρθαν. Εδώ γίνεται φάουλ πάνω στον Σάμπο, πρώτη κίτρινη. Εδώ βλέπουμε ότι ο Σάμπο την ώρα που τσιμπάει την μπάλα, υπάρχουν παίχτες πίσω, αλλά ο Σάμπο με τον τρόπο που τσιμπάει την μπάλα, αν δεν του γινότανε το φάουλ, θα έβγαινε μόνος με τον Περντρέου. Λοιπόν, ακυρώνεται η κίτρινη κάρτα και θα έχουμε κόκκινη στον Σαραβάνια, ο οποίος θα αποβληθεί. Για τον Ακρίτα, εκτελεί ο Εράθο πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Γίνεται μια κεφαγιά ευκαιρία και γκόλ για τον Ακρίτα. Μάλιστα, στο 48ο λεπτό. Εδώ ξανά από την εκτέλεση βάουλ του Εράθο. Έγινε η κεφαγιά. Ήταν μόνος εντός μικρής περιοχής. Θα αναφέρουμε το λόγο στη συνέχεια. Ο Βάρντα εκτελεί το κόρνερ. Γίνεται μια κεφαγιά. Η ανόρθωση. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έγινε από τον Αβαρτζουμιάν και όντως ο Ρετσινάλτο Ραμίρες από ήρωας εξελίσσεται τουλάχιστον σε αυτή την φάση αρνητικός πρωταγωνιστής. Φάση διαρκείας, μείνει πολιορκία στην περιοχή του Ακρίτα. Κορέια θα κάνει την σέντρα, ξεφεύγει μπάλα από τον Πεντρέου. Αβαρτζουμιάν, Ράμποβιτς και γκόλ για την ανόρθωση. 2-1 στο 50ο λεπτό. Θα κυρώσει τον γκόλ για offside. Και βλέπουμε ξανά, δεν είναι μόνο Μπαρτζουμιάν, είναι και ο Ουάρτα. Στο ξεκίνημα της φάσης για τον γκολ. Και ενώ εμείς, Κώστα, θα ξαναδούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξαναβλέπουμε την φάση του γκολ. Από την κεφαλιά του Νιγκά, ο Ουάρτα κινήθηκε από θέση offside. Έδωσε για τον Κορέια, αυτός έκανε την σέντρο, ο Πεντρέου χάνει. Αλλά την ώρα που πέφτει η μπάλα στον Μπαρτζουμιάν. Coach. Ανέλπιστη νομίζω η απώλεια βαθμού της ανόρθωσης. Ναι, και από τη στιγμή που βρέθηκε και με 10 ποδοσφαιριστές ο Ακρίτας στο παιχνίδι. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι, να με συγχωρέσετε, δεν το έχω δει. Mm-hmm. Αλλά από αυτά που έχω δει στα στιγμιότυπα και από τα σχόλια που έχω ακούσει από εσάς γενικά μετά το παιχνίδι, ναι, είναι απώλεια. Είναι αυτό το παιχνίδι για την ανόρθωση. Από τη στιγμή που θέλει να διεκδικήσεις μια θέση στα ψηλά, είτε έχεις είτε δεν έχεις καλή απόδοση, πρέπει να το πάρεις. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, μετά που προηγήθηκε ο Ακρίτας και μετά που έχει μείνει με 10 παίχτες, εντάξει, νομίζω ότι ήταν. Δεν θα έλεγα ότι δεν πίεσε η ανόρθωση από αυτά που έχω δει, πίεσε. Αλλά αυτό που έχεις πει και προηγουμένως, ότι στο τέλος μετράει αν πήρες ή όχι την νίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν απώλειες βαθμών είτε ισοπαλίες που μπορεί να σε απογοητεύσουν. Και στοιχίζουν. Υπάρχουν ισοπαλίες ή είτες οι οποίες μπορεί να σε πληγώσουν και υπάρχουν ισοπαλίες και είτες που πονάνε. Αυτή τι είναι. Αυτή η ισοπαλία πονάει. Διότι είμαι στο σπίτι μου, είμαι το μεγάλο φαβορί, παίζει ο αντίπαλος από πολύ νωρίς με παίκτη λιγότερο. Και ναι, υπάρχει διαφορά από το να χάσεις ένα βαθμό. Σήμερα στον Απόλλωνα κυριαρχεί απογοήτευση. Στο παιχνίδι της ανόρθωσης, ναι, αυτή η ισοπαλία πονάει. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί και το προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα ήταν μια αποτυχία απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, που και εκεί ήταν μια πόνεσε, γιατί αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να πάω στο δεύτερο στάδιο ότι πληγώνει. Όχι στο ότι πονάει, είναι ντέρπι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έχει χρόνια να χάσει την έδρα σου και από το ΑΠΟΕΛ. Και κάπου εκεί έρχεται το δεύτερο τώρα που δεν παίρνει στους τρεις βαθμούς. Εντάξει, όπως θα συμφωνήσω με τον Πανίκο ότι είναι ένα παιχνίδι που πλήγωσε γι' αυτό και το άλλο πονάει. Είναι πράγματι, είναι έτσι όπως το έχει πει και ήταν πολύ σημαντικό και για το κομμάτι της ψυχολογίας για την ανόρθωση. Να σε ρωτήσω εσένα που είδες το παιχνίδι για τον Ουάρτα, η απόδοση του Ουάρτα αν είναι τέτοια. Όχι, δεν το έχω δει, ήμουν στο αεροπλάνο. Συγγνώμη. Και εγώ από τα στιγμή. Έχω δει τα τελευταία 20 λεπτά. Η απόδοση του Ουάρτα δεν είναι, τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι ή και στα προηγούμενα, αν θέλεις, παιχνίδια. Δεν είναι καλά η απόδοση η οποία είχαμε συνηθίσει την περσινή χρονιά. Εντάξει, και ίσως να είναι ένα σημείο κλειδί για
την ανόρθωση. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν πει ακόμη έτσι καλά στην ομάδα το μεσοπιθετικό κομμάτι, δηλαδή ο Ράντονιτς, ο Αρίς. Είναι τραυματίες. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο ποδοσφαιριστής πίσω από τους επιθετικούς ξεκίνησε με απώλεια τον Χριστοδουλόπουλο, ναι. Μπήκε μέσα, τραυματίστηκε. Ήταν σε κάποια στιγμή ο Εμπραλίτζε. Αυτό το κομμάτι το μεσοπιθετικό είναι εκείνο που μέχρι στιγμής. Πάμε να ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε καταρχήν ότι θα έχουμε αμέσως μετά τον Γιώργο Μερκή, τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα. Θα έχουμε τον Νίκο Κουγιάλη, τον αντιπρόεδρο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο. Έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα το ΑΠΟΕΛ, αλλά και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού της Ομόνιας, τον Νικόλα τον Γεωργίου. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Στέλιος Κυριακίδης. Η Πάφος κέρδισε με 1-0 και η Πάφος η οποία πλέον ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Απόλλωνα. Γρήγορα στον Ντράγκομιρ και πιο μπροστά. Τώρα ο Τάνκοβιτς έκανε την παλιά. Είναι ευκαιρία για την Πάφο. Βγήκε ο Πίριτς και πέναλτι δίνει ο διαιτητής και κάρτα. Βλέπετε ξεκάθαρα ότι εκτός έγινε η παράβαση. Έκλεψε ο Φαράς, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Απέφυγε τον Κάσαζο Ζεμέδο, κάνει το παράλληλο γύρισμα και μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο στο 10ο λεπτό. Τον Βαλακάρι με τα κουνάκια, αυτός γρήγορα στον Τάνκοβιτς, το σούτ μόλις έξω. Μένει η ΑΕΚ μπροστά, γίνεται μια γρήγορη πάσα στον Αλτμαν, προσπαθεί για το σούτ, πέναρτη για την ΑΕΚ στο 54ο λεπτό για χέρι αμυντικού. Εδώ ξανά ο Μπάιριτς, στο χέρι αυτού χτυπάει μπάλα, για να δούμε. Παίρνει πίσω την απόφασή του. Δεν θα έχουμε πέναλτι τελικά. Γιούρτσκο που έχασε και πήρε μπάλα ο Ζάιρο. Ευκαιρία για την Πάφο. Η πάσα του Ζάιρο στο Βαλακάρι. Και πάλι ο Ζάιρο. Ευκαιρία. Περνάει μπάλα. Διώχνει ο Κάσας. Το κόρνερ εκτελείται. Έρχεται η μπάλα εκεί που γίνεται το γκολ από τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Ζάιρο. Θα δούμε ξανά από την εκτέλεση του κόρνερ ψιλοκρεμαστά. Ο Ζάιρο πιο ψηλά από όλους, στέλνει την μπάλα στη γωνία του Πίριτς και κάνει το 1-0. Δεν βλέπω κάτι εκεί. Ξανά και ξανά το ψιλοκρεμαστό κόρνερ και το ανέβασμα του Ζάιρο. Όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ και όλοι οι παίχτες της Πάφου στη μεγάλη περιοχή του Άντος. Γίνεται μια κεφαλιά, περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, χάνεται. Θεωρώ, coach, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, όλοι οι προπονητές θα ήθελαν έναν ποδοσφαιριστή όπως το Ζάιρο στην ομάδα του σου. Γρήγορος, ναι, δυνατός. Είναι ένα στυλ ποδοσφαιριστή που τα έχει όλα. Όπως το έχεις πει, είναι δυνατός, γρήγορος, έχει καλή τεχνική, έχει σκοράρει φέτος και θα έλεγα ότι είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα η Πάφος και αυτό που της έλειπε στα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτή η αμυντική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να σκόραρε, αλλά είχε θέματα στο αμυντικό της κομμάτι. Στη φετινή σεζόν με τον κύριο Μπέρκ φαίνεται καθαρά ότι έχει γίνει μια συμπαγής ομάδα. Έχει γίνει μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλή πειθαρχία σε όλες τις γραμμές. Και αν παρακολουθήσετε, μπορεί να κάνει τρεις ή τέσσερις τελικές σε ολόκληρο παιχνίδι, να πετύχει έναν γκολ και να πάρει την νίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία είναι ουσιαστική. Θέλει να βλέπει ψηλά και θα έλεγα ότι υπάρχουν παίχτες καλοδουλεμένοι, καλογυμνασμένοι, τους οποίους για 90 λεπτά τρέχουν και κάνουν τα πάντα αυτό που τους ζητάει ο προπονητής και φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Είναι αυτό που είχες πει και εσύ από το ξεκίνημα της χρονιάς για την Πάφο Πανικό, ότι είναι μια ομάδα αθλητική. Ναι, είναι αθλητική ομάδα. Εγώ θα πω ότι φέτος δείχνει περισσότερο αποτελεσματική. Δεν ήταν τόσο η αμυνά όσο η επίθεση της. Αυτό κάνει τη διαφορά. Ο Ζάιρο, έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πέρσι ήταν χάσο γκόλης. Φέτος είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο σύν για την Πάφο. Είναι μεγάλη διαφορά σύν το ότι έχει ένα προπονητή που έχει πάρει πρωτάθλημα, σύν το γεγονός ότι έχει προσθέσει και ένα χρόνο εμπειρίας με την περσινή σεζόν να θεωρείται πιο επιτυχημένη λόγω εισόδου στην Εξάδα και φέτος ζητάει το κάτι παραπάνω. Θα πάω στα δικά σας τα χωράφια, κύριε Χριστοδουλού. Η παρουσία ενός προπονητή είναι τόσο σημαντική ώστε να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα μιας ομάδας?
εδώ στην Κύπρο, νομίζω ότι ο προπονητής είναι το τελευταίο χαρτί όπως τον έχουν κάνει. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι το Α και το Ω. Και αυτά τα βλέπουμε και από την Ευρώπη και σε όλα. Είναι, ο προπονητής παίρνει την ευθύνη, ο προπονητής είναι αυτός που θα επιλέξει, ο προπονητής είναι αυτός που θα προπονήσει. Όλη την ευθύνη στο τέλος της μέρας την πληρώνει ο προπονητής. Θα την πληρώσει ο προπονητής από τη στιγμή που είναι το Α και το Ω. Για μένα προσωπικά, ένας προπονητής είναι αυτός που αλλάζει τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα. Γιατί το να φέρεις 20 ποδοσφαιριστές και να μην σου βγουν οι δύο, μπορεί να δουλέψεις με 18. Το να φέρεις έναν προπονητή που να μην είναι καλός προπονητής ή να μην το κατέχει, να το πω διαφορετικά, τότε έχει σοβαρό θέμα γιατί όλη η ομάδα θα πληρώσει. Ωραία. Οπότε δίνεται απάντηση για την διαφοροποίηση στην ΠΑΦΟ. Είναι ο γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία. Αν ο γενικός διευθυντής δεν το κατέχει, τότε δεν θα προοδεύσει η εταιρεία. Πάμε να δούμε και το Άρης Καρμιώτισσα. Εκεί όπου ο γενικός διευθυντής της Καρμιώτισσας, ο Ντούσαν Ούχριν, την πλήρωσε. Έφυγε, ανέλαβε ο Χρήστος ο Χαραλάμπους και πέτυχε και την πρώτη του νίκη με τον Άρη. 2-1. Σαλάμ και πάλι μαλώνε με την επιλογή του, μπαίνει στην περιοχή, κάνει τις τρίπλες, θα κάνει και το σούτ και η ευκαιρία να το κόλ για την Καρμιώτισσα από την λάθος εκτίμηση της φάσης. Είτε εδώ ξανά στην επαναληπτική προβολή, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, δεν τα κατάφερε να διώξει Αλουχή να κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρι, πάει προς την εστία, σωτήρια ο Βανά σε κόρνερ. Πολύ ωραία βρίσκει τον Πιλέα, κάνει κίνηση ο Μπαμπίκα, συγκλίνει ο Πιλέας. Κομής. Σπαθεί και μπαίνει στην περιοχή ο Κομής. Ξεπερνά τον αντίπαλο, κάνει και το σούτ έξω. Το οποίο εκτελέστηκε. Το σούτ από τον Μουσούντα, ο Γκλόμπλοχ. Τώρα Μπράουν. Πίσω για Μουσούντα, πάει ο Τούπια να εκμεταλλευτεί εκεί το λάθος γύρισμα, πέφτει στο έδαφος φάουλ για την Καρμιώτισσα. Πολύ καλό σημείο και κόκκινη κάρτα. Η προηγούμενη φάση, τον Τούπια να βάζει μπροστά το σώμα του, να έρχεται ο Γιαγκό, να τον σπρώχνει από πίσω. Καθαρή φάση για γκολ στην ομάδα της Καρμιώτισσας, γι' αυτό θα το πάρει πάνω του, Ελαλουχή φαίνεται, απευθείας, γκολ! 2-0 η Καρμιώτισσα στο 77. Πρώτη ευκαιρία για την Καρμιώτισσα να απειλήσει και το κάνει. Είτε εδώ την εκτέλεση, εξαιρετική από τον Ελαλουχή. Βγαίνει ο Άρης μπροστά, με Κακόριν. Μένει στην περιοχή ο Ρώσος, θα κάνει το σούτ, γκολ. Μειώνει ο Άρης. Με τον Αλεξάνδρ Κακόριν στο 90-5. Το πρώτο γκολ του Κακόριν στο πρωτάθλημα. Δείτε εδώ ξανά την φάση. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πήγε στο 1-1-2-1. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Πέρασε κάτω από τα πόδια του Γκλόμπλοχ. Και ο Άρης μειώνει σε 2-1. Η Καρμιώτισσα που έφερε τον Αλεξάνδερ Κνάτσκεβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, 48 χρονών, Λευκορώσος, ο οποίος έρχεται για να προπονήσει αύριο την ομάδα. Με την Καρμιώτισσα, coach, τι έγινε? Πήγατε εκεί μία μέρα, φύγατε? Εντάξει, αυτό ήταν να μην γίνει. Δεν θα γινόταν. Ήταν κάτι το οποίο δεν θέλω να πω στη διαδικασία, είτε εγώ είτε η Καρμιώτισσα. Ήταν να μην γίνει. Ναι, αλλά πήγατε μια προπόνηση. Ναι, πήγα, μίλησα με τους ανθρώπους για να λάβω έναν πόστο τεχνικού διευθυντή και μετά βλέπουμε. Αλλά εγώ δεν θέλησα να γίνει αυτό, το να είσαι σε ένα πόστο και μετά να πάρεις κάποιο άλλο πόστο και απέναντι σε ένα συνάδελφο. Για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αυτά να λαμβάνεις τεχνικός διευθυντής και πας προπονητής στην επόμενη ομάδα. Εντάξει, αυτό ήταν που έχω σκεφτεί εγώ. Μπορεί και να μην ήταν αυτό, αλλά τόσα χρόνια εμπειρίας. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλησα να... πήγα στους ανθρώπους, τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για το όνομά μου. Ίσως κάποια άλλη στιγμή γίνει κάτι. Αυτό για μένα, αυτά που δεν θέλω εγώ να μου κάνουν εμένα, δεν θα τα κάνω σε συνάδελφο. Με αφορμή το θέμα της
της κουβέντας που κάνατε με την Καρνιώτισσα, είχατε προτάσει αυτό το διάστημα από άλλες ομάδες? Μιλάτε πριν την Καρνιώτισσα? Ναι, ναι, ναι. Ναι, είχα, αν μιλάτε για την Κύπρο... Για την Κύπρο. Είχατε προτάσει από το εξωτερικό? Ναι, στο εξωτερικό ήμουνα 15 μέρες στη Σαουδική Αραβία. Και έχω κάνει 3 meeting. Ήμουν πάρα, πάρα πολύ κοντά σε μια ομάδα Premier League στη Σαουδική Αραβία, που για να πας εκεί, άμα δείτε ποιοι προπονητές δουλεύουν εκεί, οι προπονητές της Tottenham, της Marseille και αυτά, ναι, ήταν μια ομάδα Ιάπχα, η οποία έχω κάνει 3 meeting μαζί τους και μέσα... Πήγατε εκεί? Ναι, ήμουν εκεί, καλεσμένος του Προέδρου, και μέσα από 30 προπονητές είχαμε μείνει 2, είχαμε κάνει 3 meeting και στο τέλος ήμουν πάρα πολύ κοντά. Τελικά δεν πήραν ούτε εμένα ούτε τον άλλο το αυτό και κάτι συνέβηκε και πήραν έναν προπονητή άλλων Βέλγων που ήρθε τελευταία στιγμή, ακούστηκε αυτό το όνομα. Mm-hmm. Όμως για μένα ήταν μια καινούργια εμπειρία. Ήταν κάτι το οποίο για πρώτη φορά και για μένα, αν κατάφερνα να μπω, γιατί έχω ανοίξει τους κύκλους εκεί, κακά τα ψέματα, και εύχομαι και ευελπιστώ σε κάποια στιγμή να γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση, όπως είναι και για τους προπονητές από Ελλάδα, που πήγε ο Δόνης, πήγε μετά ο Ζουνίδης, αν θυμάμαι καλά. Ο Ιωβάνοβιτς εκείνες στις περιοχές. Ναι, εκείνες στις περιοχές, αλλά ναι, ναι. Στη Σαουδική Αραβία κάτι το ξεχωριστό. Ο Ιωβάνοβιτς ήταν στο Ντουμπάι. Στη Σαουδική Αραβία είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, μόνο άμα δείτε την πρόταση που έχει γίνει στο Ρονάλτο, θα καταλάβετε τι πρωτάθλημα είναι. Ναι. Άρα για μένα ήταν να ανοίξει και ένας δρόμος για κάποιους Κυπραίους που αξίζουν και μπορεί να μπορέσει να μπει μέσα. Γιατί για να σε βάλουν μέσα ή να μιλήσουν μαζί σου, πρέπει να έχει και ένα βιογραφικό που να μπορεί να παρουσιαστεί για να μπορεί να είσαι υποψήφιο, όχι να κλείσει. Για την άλλη την πρόταση με την Debrecen θα μιλήσουμε αμέσως μετά.